Κύριε Αγγελίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι μπορείτε να μας πείτε για αυτή την υπόθεση? Ναι, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα 6 πρόσωπα είχαν αφηχθεί το Σαββάτο γύρω στις 7.30 με συγκεκριμένη πτήση από την Ελβετία. Κατά τον έλεγχο το οποίο έγινε από τα μέλη της αστυνομίας και λόγω και της εκπαίδευσης που τυχάνουν τα μέλη μας όσον αφορά την ανακρίση, της ανακρίσης, θεωρηθήκαν ύποπτοι και πιο συγκεκριμένα υιοθέτησαν υπόνοιες όσον αφορά τον πραγματικό σκοπό αφήξης τους στην Κύπρο. Θα πρέπει να πω ότι από την πρώτη στιγμή άρχισαν οι ανακρίσεις και βρίσκονται υπό περιορισμό. Παράλληλα, εκείνο το οποίο θα πρέπει να αποχωρήσουμε σε έρθω στις λεπτομέρειες, έχοντας υπόψη ότι έχουν ενημερωθεί σίγουρα και άλλες υπηρεσίες, καθώς επίσης και η Ιντερπολ, λήφθηκαν κάποιες πληροφορίες για τους τρεις από αυτούς. Είναι σε εξέλιξη η όλη διαδικασία και αναμένεται εντός της ημέρας, ολοκληρώνοντας αυτές τις έρευνες, να αποφασιστεί, γιατί μέχρι τώρα δεν τους επιτρέπει και η σωστή δημοκρατία, η επιστροφή τους στη χώρα από όπου προήλθαν. Όταν λέτε είναι υπό περιορισμό από το Σάββατο, πώς είναι υπό περιορισμό? Βρίσκονται, παραμένουν στο αεροδρόμιο Λάρνακας? Βρίσκονται σε συγκεκριμένο χώρο και τους έχει, εξηγηθεί ακριβώς ο λόγος που βρίσκονται εκεί. Έδωσαν κάποιες εξηγήσεις, κύριε Αγγελίδη? Έχουν αναφέρει κάποιους ισχυρισμούς, σίγουρα οποίοι διερευνώνται. Το σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε, ότι λόγω των αυξημένων μέτρων που λαμβάνονται και τονίζω και πάλι το θέμα της εκπαίδευσης των μελών, είχαν ανακριθεί και βεβαίως, όπως είχα πει και αρχικά, ότι αφού είχαν ερωτηθεί, ήρθαν κάποιες υποψίες για τον λόγο που επισκέφτηκαν την Κύπρο, γι' αυτό και δεν τους επιτραπεί για είσοδο στη δημοκρατία. Θα πρέπει ακόμα να πω ότι αυτή η ελεγχή. Λάβετε όντως μήνυμα από την Ιντερπολ ότι οι τρεις από αυτούς συνδέονται με ισλαμιστικές οργανώσεις? Ότι υπάρχει μήνυμα από την Ιντερπολ υπάρχει, αλλά λεπτομέρειες αυτού του μηνύματος, ότι ακριβώς αντιλαμβάνεστε, δεν θα διορθώσουμε στις λεπτομέρειες, ειδικότερα για τέτοιου είδους θέματα. Το σημαντικό είναι ότι γίνονται οι ελεγχοί μέσα στα πλαίσια αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει και υπάρχουν συνεχώς. Γι' αυτό και έχει προκύψει και αυτή η περίπτωση και μέσα στο πλαίσιο να προσεχοποιεί των μέτρων των οποίων λαμβάνονται συστηματικές ανακρίσεις και είμαστε σε αυτό το στάδιο. Η ανησυχία που υπάρχει είναι ότι ενδεχομένως να χρησιμοποιούσαν την Κύπρο ουσιαστικά να περάσουν από τις ελεύθερες περιοχές κατεχόμενα και από γη Τουρκία και Συρία. Ότι υπάρχει οποιοδήποτε λόγο ανησυχία. Αντιθέτως, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι το γεγονός ότι ανακρίνονται χωρίς να έρθουμε σε οποιοδήποτε λεπτομέρειες στη βάση αυτών των πληροφοριών που έχω αναφέρει. Γι' αυτό και σήμερα αναμένεται να υπάρξουν σίγουρα τελικές αποφάσεις. Όσον αφορά τη διαδικασία, αν τελικά επιβεβαιωθούν οι υποψίες των αρχών και από πληροφορίες που θα λάβετε από άλλες υπηρεσίες πληροφοριών στο εξωτερικό, θα σταλούν πίσω στην Ελβετία? Ναι, αυτό θα αποφασιστεί εντός της ημέρας. Σε συνεργασία αντιλαμβανόμαστε με τις αρχές της συγκεκριμένης χώρας, έτσι? Ναι, σίγουρα. Γενικότερα, όταν θα πρέπει να πω ότι υπάρχει συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και άλλες χώρες έχοντας υπόψη το όλο θέμα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι γίνονται οι ελέγχοι χωρίς να δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα, χωρίς να προκαλείται οποιοδήποτε λόγο ανησυχίας. Αντιθέτως, είναι μέσα στα πλαίσια του σωστού ελέγχου που έχει γίνει και, και αυτή η περίπτωση. Έχουν εντοπιστεί και άλλα άτομα που υπήρχαν υποψίες εναντίον τους ή από πληροφορίες ή από μηνύματα της Europol ή της Ιντερπολ? Κοιτάξτε, κατά καιρούς οι πληροφορίες υπάρχουν συνεχώς, το κάθε τι αξιολογείται, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι θέματα τα οποία και δημοσιοποιούνται για να μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Στην προηγουμένη περίπτωση, επειδή έχει γίνει η δημοσιοποίηση, εκείνο το οποίο έχει σημασία για μας και γενικότερα για τον τόπο είναι να το θέσουμε στο σωστό πλαίσιο, έχοντας υπόψη ότι γίνονται ελέγχοι γι' αυτόν και έχω πει και προηγουμένως το κάθε τι αξιολογείται σωστά γι' αυτόν και αυτά τα πρόσωπα έχουν ανακριθεί από την πρώτη στιγμή για τον λόγο παρουσίας τους στην Κύπρο και γι' αυτόν οι οποιοδήποτε ισχυρισμοί έδωσαν ή και θα δώσουν ελέγχονται και διασταυρώνονται πολύ προσεκτικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αγγελίδη. Καλή σας μέρα. Πάντως ήδη δηλώνουν τουρίστες. Να. Πάμε να συνεχίσουμε.